ψάχνει καλοκαίρι. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mad for Greeks και να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα είναι καλεσμένος μου ένας καλλιτέχνης που πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα. Πάρα πολλά τα τραγούδια του και μόνος του και με παρέα ανθρώπων που αφήνουν ιστορία στα πράγματα που κάνουν. Είναι ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Δεν ξέρω τι να σου πω, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ. Γνωριζόμαστε, εντάξει, το λέμε γιατί δεν θα πούμε ότι δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά το ότι είσαι εδώ και θα μιλήσουμε για μουσική είναι, για μένα είναι πολύ, πολύ μεγάλο, γιατί δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε το ξεχνάμε λίγο το πραγματικό λόγο της μουσικής. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα λόγια που λες και για την πρόσκληση. Καλώς σε βρήκα. Καλώς ήρθες και πραγματικά θέλω να λίγο να πούμε για τη μουσική όπως ξέρεις εσύ τη μουσική ή όπως την ακούω ή την φαντάζομαι εγώ, και να πούμε ότι υπάρχει και ένας ολοκένουργιος δίσκος, έτσι, με 14 τραγούδια, ο οποίος κυκλοφόρησε τελευταίες μέρες. Βάλε φωτιά ο τίτλος, έτσι. Βάλε φωτιά. Να βάλουμε φωτιά. Βάλε φωτιά σε ό,τι σε κρατάει πίσω, σε ό,τι σε βαραίνει, mm-hmm. σε ό,τι δεν σε αφήνει να εξελιχθείς. Mm-hmm. Φίλιππε, σε όλη αυτή την πορεία, το 89-90 μέχρι το 4, το συγκρότημα του μέχρι, ναι, το 4. Το 2004 σταματήσαμε. Πόσες διαφορετικές καταστάσεις πιστεύεις ότι έχετε περάσει και μαζί το συγκρότημα και μόνος σε σχέση με τη μουσική που κάνατε? Θα σου έλεγα άπειρες, γιατί έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα 27 χρόνια. Ναι, 27, Ναι, το πρώτο άλμπουμ, ψέματα, το πρώτο σίγγλ πρέπει να κυκλοφόρησε τέλος 89. Οπότε αυτό θυμάμαι κι εγώ, για τέλος 89. Οπότε μπορεί να είναι 28 τα χρόνια. Έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα στη δισκογραφία, στις mm-hmm. ζωές μας, mm-hmm. και στις προσωπικές και, στην κοινωνική μας ζωή, mm-hmm. και στο σύνολο και στις εξελίξεις. Και στη χώρα μας, όλα. Οπότε, επειδή εμείς μιλάμε στα τραγούδια μας και εγώ προσωπικά μιλάω στα τραγούδια για τη ζωή, για ό,τι σημαίνει ζωή, για τον έρωτα, για την αγάπη, για το πρόβλημα, για τα προβλήματα, για το φως, για το σκοτάδι, για το δύσκολο, για το εύκολο. Έχουν συμβεί άπειρα πράγματα. Αισθάνομαι ότι έχει περάσει ένας χύμαρος mm-hmm. καταστάσεων από πάνω μας και mm-hmm. εξαρτάται στον καθένα μας αν θα βάλει φωτιά, mm-hmm. όπως λέει και το άλμπουμ αυτό, σε όλα αυτά που τον κρατάνε πίσω και τον βαραίνουν και δεν τον αφήνουν να εξελιχθεί, ή αν θα μείνει στάσιμος και θα... Mm-hmm. Θα πάει προς τα πίσω, ουσιαστικά. Mm-hmm. Άρα αυτός ο χύμαρος που λες και πέρασε και βγήκαν πράγματα, γραφτήκαν πράγματα που αφήνουν και θα αφήνουν ιστορία για πάρα πολλά χρόνια, τραγούδια, ουσιαστικά ξορκίζουν και μια κατάσταση, παίρνουν και κάτι και αυτά μαζί. Δηλαδή, γιατί λέμε ότι είναι αρκετά τα χρόνια που δώσαν πράγματα σίγουρα και καλλιτεχνικά πολλά, παίρνουν και κάτι όμως, δηλαδή σου προσθέτουν και ένα βάρος. Παντού υπάρχει το τίμημα. Τίποτα δεν κερδίζεις χωρίς να πληρώσεις ακριβώς το ίδιο αντίτιμο στο τραπέζι. Mm-hmm. Για όσους έχουν έστω και λίγο καταλάβει 5 πράγματα από τη ζωή, αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Όλοι έχουμε πληρώσει το τίμημα. Mm-hmm. Αυτά όμως που μας δίνει η μουσική, γιατί εγώ ασχολούμαι με τη μουσική και για να επιβιώσω, και όχι μόνο πρακτικά, να επιβιώσω και συναισθηματικά και ψυχολογικά, δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, με το που βγαίνουν τα τραγούδια και που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα μοιράζονται μαζί σου, αυτομάτως αρχίζει να σου φεύγει ένα βάρος. Και μόνο mm-hmm. από αυτό, από αυτή τη διαδικασία. Σου φεύγει βέβαια ένα βάρος, αλλά προστίθεται το βάρος της ευθύνης ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με ακολουθούν και λέω πράγματα που γράφουν μέσα τους, άρα πρέπει να πω πράγματα
που δεν θα τους ενοχλήσουν, θα πω, εγώ θα πω αυτά που αισθάνομαι και μόνο. Ναι, αυτό θα πεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι αυτό πρέπει να πεις. Αυτά που αισθάνεσαι και μόνο, αδιαφορώντας αν αυτά προξενήσουν πρόβλημα ή αν θα γίνουν αρεστά. Mm. Είναι ο μόνος τρόπος να έχεις ειλικρινή σχέση στο τέλος. Μπορεί να κάνεις ένα-δύο δίσκους που ο κόσμος να στρέψει την πλάτη απέναντί σου, αλλά αν εσύ είσαι ειλικρινής, αν οι προθέσεις σου είναι ειλικρινής, η βαθιά σχέση που αναπτύσσεται μέσα στα χρόνια είναι και η σχέση, σχέση ειλικρίνειας. Οπότε σε θεωρούν φίλο τους, σε θεωρούν έναν άνθρωπο, αυτό τουλάχιστον έχω εγώ καταλάβει, αυτή την τιμή μου κάνει ο κόσμος, έτσι το αισθάνομαι, ότι με αισθάνονται κάτι σαν φίλο τους, κάτι που μοιράζονται πολύ ιδιαίτερες στιγμές μαζί του. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να σου δώσει η μουσική, τουλάχιστον όταν τη δημοσιοποιείς. Άρα, ουσιαστικά αυτά που έχεις πει μέσα στα τραγούδια σου, τα αισθάνεσαι, δεν έχεις αισθανθεί κάποια στιγμή ότι έχεις πει κάτι το οποίο τελικά στην πορεία, ξέρω εγώ, άλλαξες κάτι, άλλαξες γνώμη, οπότε λες, όχι, έχω αλλάξει πέρασε, πέρασε πολύ στον κόσμο κάτι που τελικά συνειδητοποίησα στην πορεία ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Όχι, κοίτα, γενικά εγώ θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα που έχουμε σαν ανθρώπινη φύση είναι ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε γνώμη. Σίγουρα. Φυσικά και έχω αλλάξει γνώμη. Αλίμονο αν δεν άλλαζα γνώμη. Αλίμονο αν οι άνθρωποι δεν άλλαζαν γνώμη για πράγματα, όσο μάθαιναν, όσο εξελίσσονται, όσο κερδίζουν γνώση. Αυτό θα σήμαινε ότι είναι στατική, ότι είναι απόλυτη μιζέρια. Είναι το σκοτάδι αυτό. Αν χρειάζεται να αλλάξει γνώμη, πρέπει με θάρρος να πεις ότι άλλαξα γνώμη. Και αυτό μου έχει συμβεί εμένα. Στα τραγούδια δεν καταγράφεται. Τα τραγούδια είναι σαν το λόγο. Δεν καταγράφεται κάτι που θα πρέπει απαραίτητα αένα να ισχύει στο κεφάλι σου. Δηλαδή για πάντα να είναι αυτό. Τα τραγούδια καταγράφουν όπως η κουβέντα που κάνουμε τώρα. Μπορεί να πούμε πέντε πράγματα και μετά από πέντε χρόνια τα μισά να μην τα πιστεύουμε. Να έχουμε αλλάξει γνώμη για τα μισά. Είναι απολύτως ανθρώπινο και φυσιολογικό αυτό. Το ίδιο είναι και τα τραγούδια. Είναι η στιγμή σου. Είναι αυτό που θες εκείνη τη στιγμή να πεις. Και αυτό, σωστό. Αν είναι ειλικρινές και η αναθεώρηση αργότερα, πάλι είναι μια ειλικρινής πράξη και πάλι ο κόσμος τον καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει πολλές φορές ο κόσμος πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε ότι καταλαβαίνει. Εσύ, επειδή έχουμε συνεργαστεί και είσαι μέσα στα ραδιόφωνα και μέσα στον κόσμο αυτό της μουσικής, από τη μεριά των media, θα έχεις παρατηρήσει ότι ενώ πιστεύουμε ότι ο κόσμος αγοράζει εντός ή εκτός εισαγωγικών μόνο ένα τραγούδι που είναι εύκολο και λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο εύπεπτο κτλ. Και αυτό όντως ισχύει. Δηλαδή πιο εύκολα θα παιχτούν στα ραδιόφωνα κάπως πιο εύπεπτα τραγούδια ή ενδεχομένως να πουλήσουν και κάποιους δίσκους περισσότερους. Στο τέλος θα έχεις παρατηρήσει ότι τα τραγούδια που μένουν, έτσι, αυτά που έχουν να πούν κάτι, είναι αυτά που έχουν ειλικρίνεια. Έχουν μια ειλικρινή απεύθυνση και κοιτάνε τον άλλον στα μάτια και του λένε αυτό που έχουν να του πούνε. Αυτό τουλάχιστον έχω αισθανθεί εγώ στα χρόνια που είμαι στο χώρο αυτό. Χωρίς να κάνω καμία σύγκριση, γιατί δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στη μουσική έχουν λόγο να συμβαίνουν, έχουν το χώρο τους και καλώς γίνονται. Είναι όλα καλώς καμωμένα και έχουν τη δικιά τους λειτουργία. Ωραία. Πάμε εμείς να δούμε ένα βίντεο κλιπ. Θα επιστρέψουμε με τον Φίλιππο Πλιάτσικα σε πολύ λίγο. Που έγινε κατάρα. Εδώ είμαστε, Mad Folk Greek συνέχεια με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, με ένα ολοκένουργιο δίσκο στα χέρια μου. CD, τι δίσκο, CD. Λέμε δίσκο, εγώ δεν μπορώ. CD θα λέω. Έτσι. Βάλε φωτιά και έχουμε ξεκινήσει έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα και λέμε πράγματα αληθινά, έτσι, γιατί η μουσική είναι, ουσιαστικά είναι ειλικρίνεια, έτσι, δηλαδή αποτυπώνεις μια συγκεκριμένη σου στιγμή σε κάτι που ο κόσμος το υιοθετεί ή όχι. Δεν είναι απαραίτητο πάντα να μπορεί να υιοθετήσει κάτι. Θα ήταν και άρρωστο αν πάντα υιοθετούσε ο κόσμος Και αυτός που γράφει κάποια στιγμή νομίζω ότι και αυτός θα αλλοιωθεί από αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει, ό,τι πω είναι. Αυτό που λέω εγώ είναι. Δηλαδή είναι λίγο θεός μετά. Αυτό δεν είναι υγιές και δεν ισχύει κιόλας. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Στα χρόνια του συγκροτήματος, το 89 μέχρι το 4, πέρασε κάποια τέτοια φάση, γιατί κάποια στιγμή τα πράγματα ήταν, ό,τι έβγαινε ήταν
ο κόσμος το ρούφαγε με, δεν ξέρω, πώς να το πω, δεν ξέρω, ναι. με έναν τρόπο μοναδικό. Ναι, ζήσαμε αυτή τη μαγεία και δεν λέγεται, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια αυτό το συναίσθημα. Ξεκινήσαμε τα πρώτα 3 χρόνια, θέλω να σας πω, όχι έτσι όπως το περιγράφεις, δηλαδή τα πρώτα 3 χρόνια παίζαμε σε 10 άτομα, 7, 12, 5 κανέναν, τον μπάρμαν μόνο, έχουμε ζήσει 3 χρόνια τέτοια. Να διασκεδάζετε τον μπάρμαν. Έχουμε ζήσει 3 χρόνια τέτοια και τίμια παίζαμε κανονικά για όσους ήταν εκεί, οπότε έχουμε βιώσει το ότι βγάζεις κάτι και δεν αφορά κανέναν ή αφορά δύο ανθρώπους. Αυτό είναι και πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί ο κόσμος ή κάποια παιδιά που θέλουν, αισθάνονται με τη μουσική ότι θέλουν να κάνουν πράγματα κτλ. Βλέπουν το αποτέλεσμα και σου λέει, σε κάποιους άνθρωπους ήρθε κάτι πολύ εύκολα και στην πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, δηλαδή έχεις περάσει από πολλά δύσκολα για να φτάσεις κάποια στιγμή και με αυτό που κάνεις καλά και με τύχη, γιατί θέλει και τύχη, έτσι δεν είναι? Σε εμάς ήταν πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια και ήταν καταλυτική η συμβολή του Μάνου Ξηδούς. Αυτός μας κράτησε σαν μπάντα, αυτός μας βοήθησε, αυτός πίστεψε σε εμάς και επέμεινε ότι αυτή η μπάντα έχει κάτι και πιστέψαμε και εμείς τον εαυτό μας και έτσι συνεχίσαμε και άλλαξε, σιγά σιγά άλλαξε το τοπίο και αυτά που συνέβαιναν σε εμάς. Αλλά τα πρώτα χρόνια δεν ήταν καθόλου όπως τα περιέγραψες. Ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, με τα 10, 12, 7, 5, ένα άτομο. Ο μπάρμαν. Το ξεχνάμε τον μπάρμαν. Δεν το ξεχνάμε, ο μπάρμαν ήταν πάντα σημαντικός, διότι ήταν... Μας έδινε μια ψυχική, το παλμό. Ναι, μας έδινε μια ψυχική βοήθεια να συνεχίσουμε να παίζουμε. Μετά σιγά σιγά άλλαξε, ναι, όντως, και οτιδήποτε βγάζαμε, σχεδόν οτιδήποτε βγάζαμε, είχε πολύ μεγάλη απήχηση, έως και σημείο πια από την άλλη μεριά, τρομακτικό δηλαδή και για εμάς τους ίδιους. Αλήθεια αυτό το... Είχε ένα πράγμα που ήταν και λίγο τρομακτικό, δηλαδή... Πέρασες περίοδο δηλαδή πραγματικά να φοβάσαι? Προσωπικά πέρασα περίοδο τέτοια που να φοβάμαι. Πέρασα περίοδο που τραβήθηκα λίγο πίσω, κρύφτηκα με έναν τρόπο και μέσα μου. Ήταν λίγο... Δεν νιώσει να σε επηρεάζει αυτό ήτανε το πράγμα. Λίγο... Τρομακτικό όλο αυτό. Να σε πιέζει ή να σε επηρεάζει, εννοείς αυτό που έκανες? Δεν ήξερα πώς θα το διαχειριστώ. Ήθελα το χρόνο μου να δω τι είναι αυτό που συνέβαινε. Σαν άνθρωπος, σαν Φίλιππος ή σαν καλλιτέχνης? Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ήθελα δηλαδή, το σαν άνθρωπος είχες αρχίσει να φοβάσαι, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα σε πιέζει? Ας πούμε, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ ακριβώς. Ήταν κάτι. Γιατί εμείς δεν βγάζαμε τραγούδια που μας τα έδινε κάποιος άλλος και ήταν λίγο πιο απλά, λίγο πιο εύπεπτα, ραδιοφωνικές επιτυχίες κτλ. Και κάναμε τη δουλειά μας. Αυτά ήταν βιωματικά τραγούδια. Ήταν μια έκθεση της ψυχής μας. Και κάθε ένα κομμάτι από σένα. Και όταν συνέβαινε αυτό και έβλεπες ότι αφορούσε αυτό τόσο πολύ κόσμο, λύστη, αυτό που είχε συμβεί στη δικιά σου ζωή, στο δωμάτιό σου, στο σπίτι σου, στον δρόμο, οπουδήποτε. Στις ούρες σου, στα ξενύχτια σου, σε ό,τι ζούσες, έπρεπε να βρούμε τον τρόπο. Ήμασταν και πιτσιρικάδες ακόμα, ξεκινήσαμε νωρίς. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε. Mm. Και πέρασε καιρός για να γίνει αυτό. Και φαντάζομαι ότι και κάποια στιγμή στο μυαλό σας είχατε και ότι να προσέξουμε λίγο και τι λέμε, γιατί περνάει όχι, σε κάτω... Έχουμε... Όχι, ε. Ποτέ. Αυτό που... Δεν το είχαμε ποτέ στο μυαλό μας. Ούτε τώρα το έχω. Ακόμα και τώρα δεν το έχω. Έχω μια βαθιά ανάγκη να μιλήσω ειλικρινά για αυτά που με αφορούν, για αυτά που με βαραίνουν, για αυτά που αγαπώ, για αυτά που με ξαλαφρώνουν, για όλα. Έχω μια βαθιά ανάγκη να το κάνω και το κάνω. Χωρίς να βάζω, πώς να το πω τώρα, φίλτρο. Δεν βάζω φίλτρο. Έχεις κενά μεταξύ δουλειάς και δίσκων και χρειάζεσαι χρόνο εσύ για να ξαναγεμίσεις με εικόνες και πράγματα? Ναι. Συμβαίνει αυτό? Κοίτα, δηλαδή, ναι. Είσαι γενικά μέσα σε αυτό το πράγμα συνέχεια, δεν φεύγει? Όχι, δεν από είμαι μέσα. Συνέχεια. Όχι, ε. Όχι. Μπορεί να περάσω... Ούτε εγώ να σου πω είμαι. Ναι. Δηλαδή και εγώ δεν μπορώ. Κάποια στιγμή δεν λέω, δεν θέλω να ακούσω μουσική, δεν μπορώ. Μπορεί να περάσουν και μήνες μέχρι να ξαναπιάσω ένα στυλό να αρχίσω να γράφω λόγια. Εξαρτάται από το ποια είναι η φάση που περνάω, τι ανάγκες έχω. Εξάλλου αυτός ο δίσκος είναι ένας δίσκος που, σαν καινούριος δίσκος, κυκλοφόρησε μετά από 5 χρόνια. Α, ναι. Θέλω να πω, όχι. Ο προηγούμενος καινούριος που είχα κάνει με καινούργια τραγούδια ήταν 5 χρόνια πριν.
Ενδιάμεσα είχα βγάλει live δίσκους, είχα βγάλει άλλα project δίσκους ειδικούς. Αλλά ένα δίσκο καινούργιο ολοκληρωμένο, έτσι. Αλλά καινούργιο δίσκο για μια πρόταση δισκογραφική είχα 5 χρόνια. Θέλει το χρόνο του καθηγητή. Mm-hmm. Κατάλαβα. Να δούμε λίγο το θέμα της επανένωσης και αυτή τη μεγάλη συναυλία που συζητάμε ότι θα γίνει στις 12 Ιουλίου του 2018. Έτσι λέμε. Έτσι λέτε. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει και προπόληση από ό,τι ξέρω. Και αυτό πώς προέκυψε? Κοίτα, καταρχάς του χρόνου, το 2018, συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η μπάντα. Mm-hmm. Είπαμε ότι συμφωνήσαμε δηλαδή σε μια πρόταση που μας έγινε να το γιορτάσουμε, να ξαναβρεθούμε μαζί όλοι. Θα λείπει ένας. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός ότι την προηγούμενη φορά που ξαναβρεθήκαμε δεν ήταν για γιορτή, ήταν... Ξέρω, ναι. Για εμάς ήταν, ο κόσμος το γιόρταζε και καλά έκανε, εμείς ήμασταν όμως κάπου ανάμεσα. Ναι, ήσασταν, ναι, δεν ξέρατε, ναι, το λογικό ήταν. Δεν ξέρω αν θα και... χαρούμε, αν λυπόμασταν, χαιρόμαστε, ήμασταν σε μια περίεργη πρόσφατο, φάση. Αρκετά. Ήταν πολύ κοντά. Τώρα θα βρεθούμε να το χαρούμε, θα βρεθούμε να κάνουμε γιορτή. Αν μας βγουν και καλά τραγούδια, μπορεί να μπούμε και στο στούντιο όλοι μαζί να τα γράψουμε, να κάνουμε ένα δίσκο για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια όπως πρέπει να γιορταστούν. Mm-hmm. Χωρίς, πώς θα το πω τώρα, χωρίς φόβους, χωρίς ενοχές, χωρίς τίποτα, χωρίς αυτή την περίεργη χύδρα που βράζει στην Ελλάδα με διάφορες τοξικές σκέψεις και καταστάσεις. Εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε μια γιορτή όπως αξίζει στα χρόνια μας και σε αυτά που μας έχει προσφέρει αυτή η μπάντα. Και αν μας βγουν τραγούδια καλά, να μπούμε στούντιο καλά, εννοώ που να αισθανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν σε ένα δίσκο το Big Slacks καινούργιο, ας πούμε, επαιτειακό. Mm-hmm. Θα μπούμε στο στούντιο να τα δουλέψουμε. Με όλα τα παλιά παιδιά μαζί, mm-hmm. όχι μόνο ο Μπάμπης και εγώ. Θα μπούμε όλοι μέσα, θα βγάλουμε και το δίσκο και θα πάμε να κάνουμε τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και όπου mm-hmm. αλλού προκύψει mm-hmm. να παίξουμε και 2-3 ακόμα μεγάλες συναυλίες, όπως κάναμε και το 2011. Mm-hmm. Αλλά ξεκινάμε για αυτή, 12 mm-hmm. Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και εκεί κλείνει ένας κύκλος ουσιαστικά, δηλαδή θα κλείσει εκεί ένας κύκλος ή σκεφτόμαστε το επίπεδο. Έχουμε πει κατά καιρούς όλοι μας, όλοι στις ζωές μας. Πολλές φορές έχω ακούσει και εγώ πράγματα που μου έρχονται σαν άκουσμα ότι ξέρετε θα γίνει ίσως ξαναβρεθούν και συνεχίσουν μαζί. Πολλά ίσως. Έχουν υποθεί πολλά πράγματα. Έχουν υποθεί κατά καιρούς από όλους μας πολύ βαριές κουβέντες. Όλοι λέμε βαριές κουβέντες. Εγώ βρίσκομαι σε μια φάση της ζωής μου που βαρέθηκα τις βαριές κουβέντες. Θέλω να πω ότι αυτή θα είναι μια επαιτειακή συναυλία. Θα είναι μια συναυλία για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια. Είναι βέβαιο ότι η πορεία μας είναι ξεχωριστή και του Μπάμπη και η δικιά μου και όλων των υπόλοιπων παιδιών. Αλλά άμα γουστάρουμε, όποτε γουστάρουμε και όποτε μας έρθει, μπορεί να βρισκόμαστε και να παίζουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το τρελό πράγμα που συμβαίνει με μπάντες όπως είναι η Pixlax, επειδή έχουν αυτή την επιδραστικότητα, την επίδραση σε τόσο μεγάλα ακροατήρια, το να πρέπει να ρωτήσουμε ας πούμε 150 μέντορες, ότι θα πρέπει μάλλον να ρωτήσουμε 150 μέντορες, αν ο Μπάμπης και εγώ που ξεκινήσαμε μια μπάντα από το Μενίδη θα παίξουμε μαζί, είναι παράνοια. Και φυσικά δεν ρωτάμε κανέναν, ρωτάμε μόνο το κεφάλι μας. Η μπάντα αυτή είναι κάτι που δημιουργήθηκε από εμάς τους δύο. Προσθέθηκε ο Μάνος Οξυδούς αμέσως μετά. Δυστυχώς ο Μάνος δεν θα είναι μαζί μας. Τα τραγούδια είναι αυτά που γράψαμε εμείς. Αυτό που σημαίνει αυτή η μπάντα είναι αυτό που σημαίνει και για μας. Και είναι κάτι που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε σε μια προσωπική πορεία. Έχουμε πάρει το δρόμο μας ο καθένας. Mm-hmm. Αλλά πια δεν μας χωρίζουν πράγματα όταν θέλουμε να ξαναβρεθούμε. Σίγουρα. Είναι τόσο απλό. Τελικά είναι πολύ απλό και όταν φτάσεις εκεί και το δεις αυτό το πολύ απλό, νομίζω ότι έρχονται πράγματα, μπορεί να βγουν ξανά πράγματα. Όμορφα, ωραία, χωρίς πρέπει, χωρίς αυτό τώρα να μην το πούμε γιατί μπορεί να ενοχλήσουμε εδώ ή εκεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και γίνονται όλα με την ελαφρότητα mm-hmm. που πρέπει να υπάρχει. Γιατί πολλές φορές, έλεγε ένας φιλόσοφος Γερμανός, ότι θαυμάζω τους Έλληνες για το βάθος για το βάθος της επιφάνειάς τους. Κάποιες φορές αυτό είναι και
ζητούμενο. Δηλαδή, πρέπει να παίρνουμε και κάποια πράγματα ελαφριά, πιο ελαφριά από ότι. Ναι, τα βλέπουμε. Νομίζουμε ότι η σωστή διάσταση μερικές φορές δεν είναι όλα βαριά, όλα δύσκολα, όλα. Υπάρχει και η ελαφρότητα στη ζωή μας. Υπάρχει το απλό πράγμα. Υπάρχουν οι απλές συνθήκες, υπάρχουν οι απλές σχέσεις που εν τέλει είναι και καλύτερες. Σίγουρα. Και σίγουρα έχετε στις ξεχωριστές σας πορείες, ο καθένας έχει κάνει πολύ δρόμο πια από το 4 μέχρι σήμερα. Οπότε και εκεί δεν υπάρχει, δεν αλλάζει ο προσδιορισμός κανενός και τίποτα. Έχουμε συστηθεί νομίζω πια. Και μόνοι. Και πλέον. Μόνοι μας. Και άρα δεν υπάρχει. Ξέρει, ένα ξέρει ο κόσμος ακριβώς. Κόσμο, ξέρει τι είμαστε, τι πρεσβεύουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Ποια είναι η μουσική που αγαπάμε. Ξέρει. Είμαστε και ανοιχτά βιβλία εμείς. Ναι. Ίσως αυτό να έχει παίξει και ένα μεγάλο ρόλο στη σχέση που έχουμε αποκτήσει με τον κόσμο. Ότι είμαστε ανοιχτά βιβλία. Δηλαδή, άμα θέλει ο άλλος να δει ποιος είσαι, το βλέπει. Αν θέλει. Mm-hmm. Αν δεν θέλει. Είναι άλλο θέμα. Και άλλο είδους κουβέντα. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα κάνουμε μία ακόμα διακοπή και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Φίλιππο Πιάτσικα, με τον ολοκένουργιο δίσκο. Την Άνοιξη θα φέρει ακούμε και η Άνοιξη θα φέρει το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι θα φέρει συναυλίες. Τι κάνουμε. Μα το λέει και το τραγούδι. Γιατί λέει, πάντα η ψυχή θα ψάχνει καλοκαίρι. Έτσι. Καταρχάς πρέπει να σου πω, πριν πάμε εκεί, πρέπει να σου πω ένα ευχαριστώ, γιατί έχεις δουλέψει το συγκεκριμένο τραγούδι στα ραδιόφωνα. Τιμή μου θα σου έλεγα. Και δεν χρειάζεται να μου το πεις καν. Ξέρω ότι βλέπω τι γίνεται και πόσο καλά πάει. Και είναι πολύ σπάνιο για τραγούδια αυτής της σκηνής, το ξέρουν όλοι που είναι στη δουλειά σου. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να ανεβαίνουν τραγούδια τόσο ψηλά στο Serplay. Δεν θέλω πολλά, εγώ λοιπόν, δεν μπορώ. Καλοκαίρι. Εντάξει. Πάμε να παίξουμε στο. Πάμε να παίξουμε σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Πάμε να παίξουμε στην Κύπρο. Είναι το αγαπημένο μας ταξίδι που γι' αυτό το λόγο. Εγώ γι' αυτό το λόγο γίνα μουσικός. Αλλιώς θα γινόμουν ναυτικός. Mm-hmm. Δηλαδή έγινα. Σ' αρέσει η θάλασσα. Όχι, μ' αρέσει τα ταξίδια. Σ' αρέσει να ταξιδεύεις. Μ' αρέσει να ταξιδεύω πολύ. Και θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε πολύ όλοι μας, με μια υπέροχη μπάντα που είναι η μουσική μου οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια και με τους ανθρώπους αγαπημένους μου που με βοηθούν στις δουλειές αυτές, που είναι δίπλα μου. Mm-hmm. Η μπάντα είναι ο Νίκος ο Σάλτας στο πιάνο, είναι ο Χάρης ο Μιχαηλίδης από τη Δραμαμίνη και ο Γιώργος ο Λιβαδάς, ο Χάρης ο Μιχαηλίδης είναι στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Γιώργος ο Λιβαδάς στα τύμπανα, που είναι μια απίστευτη μπάντα. Ο ήχος που ακούτε στο καινούργιο δίσκο οφείλεται κυρίως σε αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Θα παίξουμε λοιπόν παντού, όπου εμπασχετός μπορέσουμε και μας δοθεί η δυνατότητα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου. Μετά από το φθινόπωρο, να είμαστε καλά, σχεδιάζουμε μια περιοδία στην Αμερική, στον Καναδά και στην Ευρώπη. Από το φθινόπωρο και μετά, Από το φθινόπωρο και μετά. Αυτά θα ανακοινωθούν. Αυτά για τα σχέδια. Ημερομηνίες ακόμα φαντάζομαι ότι δεν έχουμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι να πούμε πόλεις, μάλλον περιοχές. Ξέρουμε ότι θα πάμε στην Κέρκυρα, ξέρουμε ότι θα πάμε όπως είπα στην Κύπρο, ξέρουμε ότι θα πάμε... Θεσσαλονίκη. Ωραία, εντάξει. Ό,τι έχει, πιθυμίζα η Βουλιώτη θα έχει τα πολλά, έχει πολλά. Υπάρχει μια επίσημη σελίδα στο Facebook που λέγεται, έχει το όνομά μου και γράφει official. Στην οποία βγαίνουν όλες οι πληροφορίες για ό,τι θα κάνετε. Για ό,τι θα κάνουμε και μπορούμε να είμαστε σε επαφή σε αυτά. Πολύ ωραία. Έχουμε αυτά τα σχέδια. Ωραία. Εμείς πάμε για ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος παρέα με τον Φίλιππο Πιάτσικα. Μάκο Γκρίξ, τελευταίο μέρος με τον Φίλιππο Πιάτσικα και με τον ολοκένουργιο δίσκο στα χέρια μου. Βάλε φωτιά, 14 είναι τα τραγούδια. Είπαμε πριν ότι το καλοκαίρι έχει περιοδία, έχει βόλτα σε όλη την Ελλάδα. Διάφορες πόλεις, ξεχνάω και πολλές. Στη Ζάκυνθο, ξέρω. Στην Κέρκυρα, στη Δράμα, στην Κέρκυρα, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη. Δράμα. Θα κάνουμε περιφερειακές στην Αθήνα. Θυμάμαι μία. Παπάγου στις 6 Σεπτεμβρίου.
και άλλες θα ανακοινωθούν. Και μπορούμε, όπως είπα πριν, να μπούμε στη σελίδα αυτή που είναι με το όνομά μου και γράφει official δίπλα και στο λατινικά, στο Facebook. Λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες. Λατινικά. Λατινικά. Όπου η Φιλίζα Βουλιώτη είναι πάντα εκεί και απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Έτσι. Και όπως είναι και πάντα έτσι. Δίπλα μας. Εδώ είναι. Το κορίτσι μας είναι εδώ. Είναι η μουσική μου οικογένεια αυτά τα παιδιά. Η Φιλίτσα, ο Χάρης ο Μιχαηλίδης, ο Νίκος ο Σάλτας και ο Γιώργος ο Λιβαδάς, τα παιδιά αυτά που είμαστε μαζί. Συνέχεια και παντού. Συνέχεια και ταξιδεύουμε. Mm-hmm. Άρα το ταξίδι για σένα είναι μια διαδικασία που πια είναι μαζί κομμάτι, με το. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Είναι ένα κομμάτι που με βοηθάει να προχωράω, με βοηθάει να μαθαίνω. Να γράψεις, σε βοηθάει. Να γράφω, με βοηθάει να εξελίσσομαι. Mm-hmm. Ξέρω ανθρώπους που θα φύγουν για να γράψουν. Δεν μπορούν εδώ, δηλαδή στη ρουτίνα τους είναι αδύνατον. Πρέπει να φύγουν. Φεύγουν, παίρνουν το αυτοκίνητο και φεύγουν. Λείπουν τρεις μέρες, γράφουν αυτό και ξαναγυρίζουν. Όχι, το έχω εγώ γράφω γυρίζοντας. Α, ναι. Μαζεύεις δηλαδή τις πληροφορίες γύρω-γύρω. Γράφω όταν ξαναγυρίζω στο σπίτι. Mm-hmm. Όταν είμαι, ξανακλίνομαι μέσα στο. Mm-hmm. Γιατί όταν βγαίνω, ανοίγομαι. Θέλω να βλέπω, θέλω να ζω, mm-hmm. να παίζω, να καταλαβαίνω. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Κλείνοντας, να πούμε λίγο αυτός ο δίσκος. Τι ακριβώς αισθάνεσαι ότι έχεις καταθέσει εδώ. Θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά λόγια, αλλά νομίζω ότι αυτό το ρεφρέν που ακούμε είναι ένα καθαρά συμβολικό ρεφρέν για το τι σημαίνει αυτός ο δίσκος για μένα και ποιο είναι το βασικό του αποτύπωμα. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέει ότι γιατί πάντα η ψυχή θα ψάχνει καλοκαίρι, mm-hmm. γιατί το μόνος πάντοτε θα χάνει από το μαζί, mm-hmm. γιατί μπορεί ένας άνθρωπος την άνοιξη να φέρει, γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεσαι εσύ. Αν πάρεις αυτό το τετράστιχο και το τίτλο mm-hmm. και το ομότιτλο το τραγούδι που λέγεται «Βάλε φωτιά», νομίζω ότι καταλαβαίνεις πολλά από το τι πρεσβεύει και τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Και το «Βάλε φωτιά» όμως να γίνει αντιληπτός μια φράση που δεν εννοεί «Βάλε φωτιά» για κάποιους τα πάντα, μια φράση που προτρέπει να βάλεις φωτιά σε αυτά που σε κρατάνε πίσω, αυτό που σου είπα και στην αρχή, mm-hmm. σε αυτά που σε βαραίνουν. Αυτό είναι αυτός ο δίσκος. Έχει μέσα φίλους που με έναν τρόπο συνηγορούν σε αυτό. Είναι ο Μπίντι Φόξμουρ από τους Active Member. Είναι ο Χάρης ο Μιχαηλίδης, όπως είπα πριν, από την Τραμαμίνη. Είναι ο Στάθης ο Δρογώσης. Και είναι και στιχουργοί, όπως είναι οι Άντρη Θεοδόρου που είχαμε γράψει μαζί το Πόλι Χιόνι, mm-hmm. σε ένα δίσκο του 2007. Είναι ο Μπίντι Φόξμουρ σε δύο τραγούδια. Mm-hmm. Η Έλενα Κωνσταντοπούλου σε ένα τραγούδι. Αυτοί νομίζω είναι στιχουργοί. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Μαζί με μένα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν μαζί. Εγώ ευχαριστώ. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, άκουσα και πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναπεί, δεν το έχουμε ξανασυζητήσει, δηλαδή και για μένα ήταν πρώτη ακρόαση σε κάποια πράγματα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμασταν εδώ και ελπίζω να το ξανακάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Αν θέλετε να μου στείλετε κάποιο δικό σας μήνυμα μέσα στη σελίδα μου στο Facebook, μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Γεια και χαρά. Paradiso που ταξιδεύει για την πιο...